πρόκειται για πρωτοβουλίες τις οποίες τις έχουμε ανάγκη και έπρεπε να είχαν γίνει όχι χτες, εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την κατάσταση με τα σκουπίδια σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Αττική, όχι για λόγους, όπως λένε πολλοί, αποφυγής προστίμων, αυτό είναι το λιγότερο, για λόγους ποιότητας ζωής, δημόσιας υγείας και πολιτισμού. Δεν υπάρχει ποιότητα ζωής και δεν υπάρχει κράτος και ασφάλεια εάν δεν λύσουμε οριστικά μέσα σε αυτή την τετραετία με τον πιο αποτελεσματικό και πολιτισμένο τρόπο το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αυτή την αλήθεια οφείλουμε να τη συνειδητοποιήσουμε όλοι. Δρόμος προς τα πίσω δεν υπάρχει. Υπάρχει πλήρης στήριξη στο σχέδιο που έχει επεξεργαστεί ο Περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του. Και πιστεύω ότι είναι ένα σχέδιο ρεαλιστικό, συνδυάζει όλες τις αναγκαίες μορφές και δράσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι καινοτόμο γιατί περιλαμβάνει και νέες προσπάθειες και πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι στο τέλος της τετραετίας, με τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θα έχει, θα μπορούμε όλοι μαζί να πούμε ότι η Περιφέρεια Αττικής, η κυβέρνηση, οι Δήμοι, οι πολίτες της Αττικής, όλοι μαζί ενωμένοι, δώσαμε μια μάχη και την κερδίσαμε. Το 2019 δεσμευτήκαμε ότι δεν θα χάσουμε χρόνο. Κηρύξαμε το 2020 έτος ανακύκλωσης Αττικής, το είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Και στο πλαίσιο αυτό ξεκινάμε και από σήμερα, από τη χρονιά αυτή το 2020, να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο επιθετικής ανακύκλωσης στη διαλογή της πηγής στην πηγή, ώστε να είμαστε σε θέση το 2025, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο έργων δράσεων και παρεμβάσεων, να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με σύγχρονο τρόπο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες, τους στόχους του νέου εθνικού περιφερειακού σχεδιασμού που κύριε Χατζηδάκη θα βγάλετε άμεσα και κύριε Γραφάκο, χωρίς να θάβουμε, χωρίς επεξεργασία, ούτε στη Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην Αττική. Πρέπει το 2025 κανένα στερεό απόβλητο να μην θάβεται στην Αττική με τον τρόπο τον οποίο θάβεται σήμερα. Τελεία και παύλα.